Πρώτον, ήταν πρόθυμος να επιστρέψει ανεφόρον στην Ελλάδα και να συγκυβερνήσει με τους πραξικοπηματίες. Δεύτερον, ήταν αντίθετος με κάθε διεθνή πίεση προς τη δικτατορία για αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Χαρακτήριζε αντιπατριωτική πράξη κάθε τέτοια κριτική από Έλληνες. Αποδεχότανε το δικτατορικό σύνταγμα του 68 και το θεωρούσε σαν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο άσκησης των πολιτικών ελευθεριών. Δεν σκόπευε ούτε καν να αποκαταστήσει τους αξιωματικούς που είχαν υποστήριξει τον ίδιο στο λεγόμενο αντιπραξικόπημα του 1967. Επαιδείο και λένε τέλος, να συνάντηση με τον Παπαδόπουλο εκτός Ελλάδας για τον διακανονισμό της επιστροφής του.